προχωρήσαμε σε συνέργειες και διεθνείς συνεργασίες. Είναι σημαντικό το ότι σε αυτό το Υπουργείο δεν υπάρχει πυραμιδική σχέση. Υπάρχει συνεργατική σχέση. Διότι ανεξαρτήτως της πολιτικής που χαράσει η πολιτική ηγεσία, η κρίση, αν επέτυχε ή απέτυχε, αν απέδωσε αποτελέσματα ή όχι μια πολιτική, φτάνει ως τον τελευταίο Δήμο. Πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ο τελευταίος Δήμος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε όλα τα ζητήματα υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση. Κάθε εβδομάδα η Επιτροπή Θεσμών της ΚΕΔΕ συζητά με την Ομοπαρασκευαστική μας Επιτροπή, εντοπίζοντας ζητήματα και αδυναμίες του Καλλικράτη ή κενά. Το ίδιο γίνεται ανά 15 μέρες με την αντίστοιχη Επιτροπή των Περιφερειών και βεβαίως και περιοδικά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δεν επιδιώκουμε να κτίσουμε μεγαλόστομες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες στην πράξη δεν θα επιφέρουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Επιδιώκουμε να συμπληρώσουμε κενά, να διορθώσουμε τις λειτουργίες, να κρατήσουμε ό,τι θετικό είχε η προηγούμενη μεταρρύθμιση, αλλά να χτίσουμε και κάποιες καινούριες δομές, οι οποίες θα μας κάνουν πιο αποτελεσματικούς, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Αντιστοίχως, έχουμε προχωρήσει σε διεθνείς συνεργασίες. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα που αφορά τη συνεργασία μας με τη Γερμανία, τη δημιουργία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης ΟΤΑ, όπου συμμετέχουν πάνω από 120 ελληνικοί δήμοι και περιφέρειες, προκειμένου να προχωρούν όχι σε απλές αδερφοποιήσεις, αλλά σε συμπράξεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας και σε συνεκμεταλλεύσεις που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Πάντοτε βασισμένες στην ισοτιμία μεταξύ των συνεργαζομένων πλευρών και βεβαίως και στην αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Αντίστοιχες ανταλλαγές τεχνογνωσίας και συνεργασιών προωθούνται με το Ισραήλ, τη Γαλλία, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, έχουμε ήδη συστήσει τις απαιτούμενες ομάδες, τις οποίες συμμετέχει ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ μαζί με την Task Force, προκειμένου να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και την προσαρμογή του δικού μας συστήματος στο ευρωπαϊκό σύστημα. Βλέπετε εδώ μερικά πεδία πάνω στα οποία προωθούνται καινοτόμες λύσεις. Και βεβαίως όταν θα χτιστεί το μοντέλο του ιδανικού Δήμου σε κάθε τομέα, αυτό θα αναπαραχθεί σε επενδυτικά προγράμματα, σε δημοτική και περιφερειακή μεταρρύθμιση, στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, στη δημοτική αστυνομία, στην κοινωνική πολιτική, στη διαχείριση περιουσίας, στην ενίσχυση αγροτικής ανάπτυξης κλπ. Χτίζεται Δήμο-Δήμο ένα μοντέλο, το οποίο όταν επιτυγχάνει αποτελέσματα, αναπαράγεται μετά το επόμενο διάστημα με τη συμβολή και τη ΚΕΔΕ και τη ΕΤΑ και στους υπόλοιπους Δήμους. Ξεκίνησε η αξιολόγηση των δομών με πρώτη την αξιολόγηση του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο με τη συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχωρούμε σε μείωση οργανικών μονάδων κατά 40%, σε αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους και δεν ορίζουμε απλά ένα νέο σφιχτό οργανόγραμμα, αλλά περιγράφουμε και ποιος είναι ο ρόλος του κάθε υπαλλήλου στην κάθε δομή που συμμετέχει, προκειμένου να είναι μετρήσιμη η αποτελεσματικότητά του και αξιολογήσιμος ο κάθε λειτουργός που βρίσκεται μέσα στη δημόσια διοίκηση. Αυτή είναι η μείωση που βλέπετε των δομών, μείωση 40% στο Υπουργείο Εσωτερικών, και αμέσως μετά βλέπετε την εξοικονόμηση και από τα κτηριακά και από τα λειτουργικά. Αντίστοιχα, έχει δημιουργηθεί ομάδα αξιολόγησης στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή όλων των πλευρών, η οποία προσπαθεί συνεχώς να υιοθετεί καινοτόμες λύσεις και να προσαρμόζει και τη δομή του Υπουργείου αλλά και την δομή των εποπτευωμένων φορέων στη νέα εποχή. Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε τώρα, και ήδη έχουμε αρχίσει να το κάνουμε, στην αξιολόγηση των ίδιων των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι τιμητικό κατά τη γνώμη μου για την ΚΕΔΕ ότι 13 Δήμοι και μάλιστα οι μεγαλύτεροι Δήμοι της χώρας αυτοπροσφέρθηκαν να αξιολογηθούν με το νέο σύστημα. Και δύο περιφέρειες πιλωτικά, καθώς και δύο αποκεντρωμένες διοικήσεις. Οριστικοποιήθηκε το σύστημα αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, και έχουμε ολοκληρώσει ήδη τις δύο πρώτες μεγάλες δομές στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην αποκεντρωμένη περιφέρεια της Αθήνας. Πάω τώρα στο δεύτερο άξονα, που είναι η διαφάνεια, και προσπαθώ να συνδέσω την διαφάνεια με την αποτελεσματικότητα. Το επίμαχο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας στον ΟΤΑ είναι ένα εργαλείο το οποίο προέκυψε μέσα από τη διαπραγμάτευσή μας με την Τρόικα με σκοπό να απαντήσει στην αρχική απέτηση να περικοπούν περαιτέρω οι χρηματικές δαπάνες του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπαμε ότι αυτό από μόνο του δεν δίνει λύση. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην προσεγγίζουμε ισοπεδωτικά τους Δήμους. Να μην λέμε ότι όλοι είναι το ίδιο. Να διαχωρίσουμε τους συνεπείς από τους ασυνεπείς. Τους νοικοκυρεμένους από τους αδιάφορους. Για να γίνει μια τέτοια εξατομικευμένη αξιολόγηση,
χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ένα όργανο στο οποίο να μπορεί να συμμετέχει και η ίδια η αυτοδιοίκηση, να συμμετέχει το λογιστήριο που παρακολουθεί τα οικονομικά, να συμμετέχει το ελεγκτικό συνέδριο, να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών στην εξυγίαση των θεσμών και στην καλύτερη αποτελεσματικότητα. Τι κάνει λοιπόν το παρατηρητήριο? Προσπαθεί να ενισχύσει την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, να ισοσκελίσει στην πράξη τους προϋπολογισμούς τους, να αποφύγει τη συσσόρευση νέων ληξιπροθέσμων οφειλών προς τις τοπικές αγορές, να διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων και βεβαίως δίνει οδηγίες και εισηγήσεις και προτάσεις για βελτιωτικές παρεμβάσεις στην επίτευξη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων. Το παρατηρητήριο ουσιαστικά παρακολουθεί την λειτουργία των ΟΤΑ από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Ποια είναι η διαδικασία? Φτιάχνει τον προϋπολογισμό του και τον προγραμματισμό του και ο Δήμος, τον οποίο τον αποφασίζει μέσα στα όργανά του, όπως προβλέπεται από το αυτοδιοίκητο που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Υποβάλλει προς έγκριση τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία κάνει τον έλεγχο νομιμότητος. Αμέσως μετά αρχίζει να τον εκτελεί. Το παρατηρητήριο παρακολουθεί τους Δήμους και τους συμβουλεύει, καταρχήν τους ενημερώνει όταν βλέπει ότι στο μήνα έχουν απόκληση πάνω από 10% στην σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού. Εάν δει ότι αυτό συνεχίζεται, τότε τους συμβουλεύει και τους στηρίζει, δίδοντάς τους νέες πρακτικές και καινοτόμες λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Και στο τέλος, όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση, έχει τη δυνατότητα με υπουργική απόφαση να παρέμβει, κυρίως για να σώσει Δήμους που κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο κατοχυρώνει τη λειτουργία του παρατηρητηρίου είναι αυτό που βλέπετε. Και βεβαίως έχει απολύτως ληφθεί υπόψη και το ζήτημα της αντισταγματικότητος, διότι δεν παρεμβαίνει το παρατηρητήριο για να υποδείξει την αρχική απόφαση. Οι αποφάσεις κυρίαρχα παίρνονται από την ερετή αυτοδιοίκηση. Το παρατηρητήριο απλά συμβουλεύει και υποστηρίζει τη σωστή εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Το παρατηρητήριο έχει την αρχιτεκτονική την οποία τώρα θα δείτε. Οι Δήμοι με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί έχουμε δημιουργήσει ήδη τον πρώτο μήνα και μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, βάζουν όλα τους τα οικονομικά στοιχεία στο τέλος του μήνα στη βάση δεδομένων. Την ίδια στιγμή κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Γενικό Λογιστήριο και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Έτσι εκεί γίνεται η παρακολούθηση. Στην περίπτωση που μέσα από αυτό το σύστημα παρατηρηθεί η απόκληση, τότε υπάρχει η επικοινωνία και η συνεργασία με το Δήμο. Τι στοιχεία παρακολουθούνται? Απολογιστικά στοιχεία, στοιχεία ισοζυγίου γενικού καθολικού, στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων, στοιχεία πορείας σύσπραξης εσόδων, στοιχεία ενδοκυβερνητικών συναλλαγών, στοιχεία για ταμιακά και τραπεζικά υπόλοιπα, δάνεια, μετοχές, υποχρεώσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, στοιχεία μισθοδοσίας, στοιχεία μητρώου προσωπικού. Για πρώτη φορά έχουμε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που αποτυπώνει την απόλυτη εικόνα όλης της χώρας, εντοπίζει τις αδυναμίες χωροταξικά ή ανάλογα με τη φυσιογνωμία του κάθε Δήμου και δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη συνεργασία πολιτείας και αυτοδιοίκησης να παρεμβαίνουμε διορθωτικά, υποστηρικτικά, συμπληρωματικά. Το παρατηρητήριο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανα πάσα στιγμή ζωντανά γραφήματα με την πορεία των Δήμων. Βλέπετε μερικούς τύπους γραφημάτων. Λαμβάνουν υπόψη, παραδείγματος χάρη, το χωροταξικό. Λαμβάνουν υπόψη το πληθυσμιακό. Έχουμε ανάλυση ανά περιοχή, ανάλυση ανά νομό, ανάλυση με βάση τα πληθυσμιακά ποσοστά ενσωμάτωσης κτλ. Μέσα από την ηλεκτρονική παρακολούθηση επιτυγχάνουμε γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα, αυτοματοποιημένη άντληση στοιχείων που με τον παραδοσιακό τρόπο χρειαζόταν μήνες επιμηνών για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν. Τώρα αυτό γίνεται αυτόματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην ουσία. Οι ρυθμοί έχουν αλλάξει για να προλαμβάνουμε και να μην χρειάζεται μετά να θεραπεύουμε. Γίνεται σχεδιασμός αναφορών, αναβάθμιση συνεχή των στοιχείων με νέα δεδομένα και βεβαίως και αυτοματοποιημένη διασύνδεση με τρίτα κέντρα. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε ένα εγχειρίδιο καλής διαχείρισης αυτού του συστήματος για να μπορούν όλοι να το παρακολουθούν και να γνωρίζουν την τεχνοτροπία και βεβαίως έχει ξεκινήσει η διαβούλευση του παρατηρητηρίου, της οποίας προείσταται η κυρία Μαραγκού από το ελεγκτικό συνέδριο που είχε και την προηγούμενη τεχνογνωσία παρακολούθησης. Μία διαβούλευση με τον κάθε Δήμο χωριστά. Μέχρι στα τέλη του Μάη θα έχει μιλήσει το παρατηρητήριο και με τους 325 Δήμους και με τις 13 περιφέρειες της χώρας, εντοπίζοντας τις ιδιαιτερότητες, τις αδυναμίες του καθενός χωριστά και συμπαραστεκόμενο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις πραγματικές δυσκολίες που έχει στο πεδίο. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συνεργασία,
Περνούμε και τη νέα τεχνογνωσία για τη σύνταξη σύγχρονων προϋπολογισμών με βάση πια τα διεθνή δεδομένα, για να μπορούμε πια να μην έχουμε αποκλίσεις από τον θεωρητικό προϋπολογισμό που υποβάλλονταν κάποτε και τον πρακτικό απολογισμό. Αυτά τα πράγματα να πηγαίνουν μαζί και ταυτόχρονα, ώστε να αποφεύγονται όλες οι σκιές και όλες οι εικόνες που μπορούν να γίνονται για τα θέματα αυτά. Θεσμικά αυτό το διάστημα έχουμε παρέμβει με 3 νόμους και 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που πραγματικά είχαν επίγοντα και έκτακτο χαρακτήρα, όπως στοιχειοθετήθηκε άλλωστε και από τις παρεμβάσεις και τις δικές μου και του κ. Αθανασίου στη Βουλή όταν ασκήθηκε η σχετική κριτική. Στο ρυθμιστικό πεδίο τι άλλαξε με αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις? Μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα μόνιμα πια για τη μεταφορά μαθητών στις περιφέρειες, καταργήθηκε το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Δημάρχου με την επαγγελματική ιδιότητα, επιλήφθηκε το ζήτημα των μεταφερωμένων αρμοδιοτήτων στους Δήμους. 1η-1η του 2013, 203 αρμοδιότητες θα έρχονταν στους Δήμους, χωρίς πόρους και χωρίς τα απαιτούμενα μέσα και το απαιτούμενο προσωπικό. Δεν ανακόψαμε τον προσανατολισμό της μεταρρύθμισης. Δημιουργήσαμε μεγαλύτερη ελαστικότητα και είπαμε ότι αυτό μπορεί να γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση όταν οι ίδιοι Δήμοι νιώθουν έτοιμοι από άποψη προσωπικού, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού να αποδεχθούν μια καινούργια αρμοδιότητα. Έτσι λοιπόν κινούμεθα σταθερά, χωρίς να διακινδυνεύει το σύστημα με την κατάρρευσή του. Αντιμετωπίστηκαν οι στεγαστικές ανάγκες για τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων στους Δήμους και αυτά τα επομίστηκαν οι ΚΑΠ, και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον της αυτοδιοίκησης να υποστηρίξει τους πολίτες σε δράσεις που το κεντρικό κράτος αδυνατεί πλέον να προσφέρει αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Επίσης, εναρμονίστηκε το στάτους των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των ΟΤΑ με αυτούς του στενού δημόσιου τομέα, και αυτό έγινε διότι εκεί είχαμε αντιφατικές εκτιμήσεις από τους παρέδρους του Ελληνικού Συνεδρίου. Έπρεπε να ενιοποιηθεί για να μην έχουμε αδικίες, αλλού να δίδονται κάποια δικαιώματα και αλλού να στερούνται τα δικαιώματα αυτά. Και έτσι αποκαθίσταται η τάξη σε αυτό. Παρατάθηκε η προθεσμία συγχώνευση ΔΕΙΑ και ΦΟΣΔΑ για να μην έχουμε χάσμα στο θέμα των σκουπιδιών και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Αντιμετωπίστηκε το θέμα της αντιμιστίας των αντιδημάρχων 10 μικρών νησιών που δεν είχαν άλλη διοικητική παρουσία του κράτους εκεί παρά μόνο τον μικρό αντιδήμαρχο, ο οποίος τώρα μπορεί να λειτουργεί εκεί και να προωθεί τα θέματα των νησιών αυτών. Και η καινοτομία είναι, κατά τη γνώμη μου, η τροπολογία που πέρασε για το πρόγραμμα Αξία. Ένα δηλαδή νέο ταμείο εξυγίανσης, το οποίο τροφοδοτείται από συγκεκριμένες πηγές που προβλέπονται στον νόμο και το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει αυτά τα χρήματα εξοικονόμησης στους ίδιους τους Δήμους. Είτε στηρίζοντας με ασυγχρηματοδοτούμενά τους προγράμματα, δίδοντάς τους δηλαδή την δική τους συμμετοχή, την εθνική συμμετοχή, για να μπορούν να πάρουν ΕΣΠΑ ή άλλα διεθνή προγράμματα, είτε βοηθώντας στη χρηματοδότηση πολιτικών εξορθολογισμού, είτε επιβραβεύοντας καλές πρακτικές, και αυτό είναι το διαφορετικό, ότι δεν τιμωρούμε πια μόνο τους κακούς, αλλά επιβραβεύουμε και τους καλούς. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις ο στόχος είναι να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλεια και η διοικητική αυτοδυναμία των ΟΤΑ, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. Να εφαρμοστεί στην πράξη η επικουρικότητα που φέρνει τις αποφάσεις κοντύτερα στους πολίτες και η ουσιαστική αποκέντρωση που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Και φυσικά να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή που είναι απαραίτητο, γιατί μόνο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα των Δήμων μπορούμε να επιτύχουμε στον πόλεμο κατά της στόχης. Κλείνω με μία επισήμαση. Θεωρώ ότι πρέπει να αποφύγουμε όλοι μαζί, πολιτεία, δικαιοσύνη και κοινοβούλιο, μαζί με την αυτοδιοίκηση, την λογική του εκκρεμούς. Όσο επικίνδυνη για την κοινωνία είναι η λογική της πλήρους ατιμωρησίας, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η λογική της πλήρους τιμωρητικότητας. Και το λέω αυτό διότι από μία μελέτη που έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό ότι οι υπεύθυνοι φοβούνται πια να υπογράψουν. Και το κόστος των μη αποφάσεων, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων. Αυτό έχει φοβερή επίπτωση πάνω στον αγώνα που όλοι μαζί κάνουμε τώρα να βγούμε από την κρίση. Πρέπει βεβαίως να ονομαστούν και στοιχειοθετημένα να κατηγορηθούν αυτοί που είναι υπόλογοι και δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και επίωροι, και να τιμωρηθούν με τον πιο αυστηρό και παραδειγματικό τρόπο. Πρέπει από την άλλη όμως και να προστατευτούν οι υπόλοιποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Διότι αν μπούμε στη λογική της απόλυτης τιμωρητικότητας τυφλά, τότε νομίζω ότι δημιουργούμε ένα αίσθημα στην κοινωνία και στη διοίκηση
το οποίο στο τέλος θα το εισπράξουμε αρνητικά όλοι μαζί. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι μέσα από αυτή τη σημερινή συνεργασία και επικοινωνία, αυτοδιοίκηση, δικαιοσύνη, ανεξάρτητες αρχές, εκτελεστική εξουσία και νομοθετική εξουσία θα συναντηθούμε στην κοινή προσπάθεια. Πώς μπορούμε να βγάλουμε γρηγορότερα τη χώρα μας από αυτή την περιδίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.